Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράγεται το πνεύμα της Αγίας, κατά πού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών, της ζωής χορηγός, ευθέτες κύρος εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίως, και σώσον αγαθέτας και χάσιμον. Αμήν. Θα κάθεσαι. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Αμήν. Και ο Θεός να μας φωτίζει και να μας δίνει δύναμη. Άγιο Πνεύμα. Ε. Άγιο Πνεύμα, δεν να μας φωτίζει. Μας δίνει δύναμη, μας δίνει δύναμη. Γιατί δύσκολα τα χρόνια, πολύ δύσκολα τα χρόνια. Μετά είναι δύσκολα. Έρχονται. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Τα κάνανε δύσκολα τα χρόνια. Με κεφαλαία γράμματα. Τα κάνανε δύσκολα τα χρόνια. Ναι. Τα κάναμε δύσκολα τα χρόνια. Λόγω από μακρύσεις όσο πάνω. Γιατί είσαι τέλεια σουφιά. Ακούσε, τέλεια σουφιά που κλείνει, τη σηκώνει. Ε. Λέγε Σοφιά. Λέγε Σοφιά. Ναι, κλείνουν τις εικόνες με οι Τούρκοι τώρα. Δεν χρειάζεται να το συζητάς. Ήδη ξαναχλείναν τις εικόνες, πήγαν. Ναι, Σοφιά, θα τους κάνονται με σαν κορτίνι, να μην φαίνει οι παλιές εικόνες. Α, ναι, δεν ξέρω το είδα. Αφού πήγε κι άλλο. Το κάνω τώρα το κάνω. Ναι, χτες το πήγε. Χτες. Ναι. Άμα είναι εκ Θεού, πώς είναι να σκεπάσει εικόνες. Κοίταξε, όμως δεν τις χρειούν, όπως κάνανε παλιά. Σε εγκαλύψει. Ναι, ναι, ναι. Και ακόμα είναι. Βγει... Μέσα λέει ακόμα είναι πολλές αγιογραφίες. Ναι, ναι. Αλλά δεν τις βγάζουν γιατί φοβούνται ότι μπορεί να χαλάσουν τόσα χρόνια. Και τώρα μην κορτίνει τώρα, μην κορτίνει, θα σκέψει μην κορτίνει. Λοιπόν, να αρχίσουμε. Τα είναι κατεστροφή στο γύρο. Λοιπόν, Σίκα. Γράφει ο Απόστολος Παύλος κάτι πάρα πολύ, αλλά μοναδικά, χρήσιμο και δυνατό, σε περιεχόμενο και σε όλα του. Δηλαδή, έχομεν των θησαυρών ημών, ενωστρακίνης σκεύεση. Έχουμε, λέει, θησαυρό και βέβαια δεν μιλάει για αγικό θησαυρό, αλλά για αιώνιο και θάνατο. Και αυτό τον έχουμε μέσα σε οστράκινος σκεύος, ο καθένας μας. Και επειδή είμαστε όλοι ο καθένας οστράκινος σκεύος, το σώμα δηλαδή, από κόκαλα, γι' αυτό λέει σε οστράκινα σκεύη, επειδή υβρίσκεται σε πολλούς ο θησαυρός ο μοναδικός. Και αυτός είναι Ιησούς Χριστός, ο βασιλεύς που βασιλεύει εις τους αιώνας και η βασιλεία αυτού ουκ έστε τέλος. Δεν έχει τέλος. Θεός αληθινός, το πιστεύω, εκ Θεού αληθινού. Δεν επιήθη, δεν δημιουργήθηκε, αλλά γεννήθηκε. Και το φωνάζει και ο Δαβίδ, το φωνάζει και ο Κύριος. Υιός μου, λέει ο πατέρας, στο παιδί του, είσαι εσύ. Εγώ σήμερα σε γέννησα, μιλάει ο πατέρας. Ο άνθρωπος και ο αιώνιος, στο παιδί του τον Υιό και του λέει «Είσαι το παιδί μου, εγώ σήμερα σε γέννησα». Βεβαίως είναι το σήμερα ανθρώπινη έκφραση. Εμείς σήμερα γεννάμε. Ο Θεός που είναι αιώνιος, προαιώνιος, που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος και είναι αθάνατος, γεννά το παιδί του, προαιωνίως, προανάρχος, στους αιώνας των αιώνων δεν έχει τέλος. Αυτό είναι άπιαστο στο ανθρώπινο μυαλό. Άμαρχος και αιώνιος. Αυτό λοιπόν έχουμε εμείς εδώ. Στα οστράκινα σκεύη μας μέσα.
Και μας καλεί ο Απόστολος Παύλος αυτό το θησαυρό, λέει τέγω Τιμόθεο, στον Απόστολο Τιμόθεο, την παρακαταθήκη που σου έδωσα, το λέει, να την φυλάξεις, όπως ακριβώς σου την παρέδωσα, και να μην αλλοιώσεις τίποτα από αυτή την παρακαταθήκη. Αυτός είναι ο θησαυρός. Εμείς πάμε, εσείς, εγώ τώρα, με αυτό να συλλάβουμε την παρακαταθήκη. Ρωτάνε τον μακαριστό πατέρα Εφραίμ τον Κατουναγιώτη: «Γέροντα, πέστες μας κάτι από εκείνη την ευχή που ζείτε και βιώνετε εσωτερικά, ισοβίως στο όρος στην άσκηση που έχετε». Αυτό το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον», θησαυρός που το κουβαλάμε μαζί μας, είναι θησαυρός. Πλην όμως δεν έχουμε καταλάβει και δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε σε κάποιο μέρος να καταλάβουμε πόση σοβαρότητα, πόση αξία έχει αυτή η ευχή. Αναφέρει εκεί ο Άγιος, είναι και αυτός μακαριστός, ότι λέγοντάς τη, λέει, φτάνει σε ένα σημείο να νιώθεις να γλυκένεται η ψυχή σου. Έτσι αναφέρει μέσα, εγώ στο ίντερνετ, στο τάμπλετ. Γλυκένεται, το λέει σε μοναχούς που πήγανε και του ζητάγανε να τους πει κάτι, να έχουν σαν παρακαταθήκη, σαν θησαυρό, μια και ήταν γέροντας μεγάλος, οι νέοι αυτοί που τον επισκεφτήκανε μοναχοί, στην πορεία της ζωής τους. Του λέει ότι, λέγοντάς την και αναφέρει τον τρόπο τον λέτε, λέει, θα λέτε Κύριε, και θα έχει το μυαλό σας, λέει εκεί, Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Και θα έρθει, λέει, κάποια στιγμή, πως το λέει εκείνος, που θα καταλάβετε γλύκα μέσα σας. Και μετά από τη γλύκα θα έρθει να καταλάβετε μια πνευματική ελευθερία και ούτω καθεξής. Αυτά τα ζούσαν εν διαρρήμου, αλλά και εμείς εδώ, στο ίδιο αυτό το τάμπλετ, σήμερα κάνω έτσι και βλέπω τον πατέρα Στέφανο, έναν ιερωμένο που ζει, θυμάμαι το επώνυμό του, που γράφει από τα βιβλία. Είχαν γράψει, λέει, θα προδίσω να το βρω στην Αθήνα το βιβλίο, πνευματικοπαίδεια του Εφραίμ της Αριζόνας. Καλόγεροι και άλλοι, τι είχε παραδώσει ο μέχρι τώρα ζών Άγιος Εφραίμ, της Αριζόνας θα λέμε τώρα από εδώ και πέρα, είχαν μαζέψει περίπου 1200 σελίδες γύρω από τη Γύρω Στελεϊσόνα. Και το στέλνει στον πατέρα Στέφανο, δεν θυμάμαι το όνομά του, τον άκουγα για τον κύριο Στελεϊσόνα, ήταν αυτό, και λέει, μου το έστειλε ο γέροντας, λέει, και μου είπε, εσύ θα το παραλάβεις αυτό και θα το συμπτύξεις, του λέει, γιατί είναι πολλές σελίδες, 1200. Και λέει, τις μάζεψα γύρω στις 500 και σελίδες για τον κύριο Ιησού Χριστέ, λέει, από παραδόσεις του Εφραίμ του Κατουναγιώτη. Έχουμε, είναι θησαυρός η ευχούλα αυτή, ακόμα και το κύριε Λέσον, λέει, ένα κύριε Λέσον σώζει τον άνθρωπο, ένα κύριε Λέσον. Και επειδή μιλούμε για νέα χρονιά, κοσμική χρονιά νέα, η εκκλησιαστική είναι από Σεπτεμβρίου πρώτη, αλλά επειδή μπαίνω σε κάποιο χρόνο καινούριο, πατάμε το βήμα που λέμε σε πνευματική χρονιά κι εμείς, όχι σε, γιατί δεν ζούμε στα βήματα της κοσμικής, εντελώς κοσμικής ζωής, έχουμε και Χριστό μέσα μας, ο κόσμος ζει Χριστό με φαγοπότια και τις εορτές του Χριστού και την πρωτοχρονιά την κάνει φαγοπότη.
Η Εκκλησία λέει και φωνάζει ο Δαβίδ ότι η εορτή βιώνεται στην Εκκλησία μέσα. Δεν βιώνεται έξω από την Εκκλησία. Έξω από την Εκκλησία χορεύει ο διάβολος, πιστεύοντας ότι εορτάζεις κάποια χριστιανική ζωή. Είναι λάθος του διαβόλου νοοτροπία. Μέσα στην Εκκλησία. Εν εκκλησίας ευλογείται τον Θεό, λέει. Να ευλογούμε τον Θεό μέσα στην Εκκλησία. Από τους αιώνες τώρα, 1080 χρόνια πριν, γράφτηκε από τον Δαβίδ. Λέει, μοναδική μου αγάπη δεν ήταν άκτορα που έχω, ούτε τα πλούτη που έχω, αλλά η επιλογή μοναδική και αγάπη μοναδική είναι να βρίσκομαι στο ναό του Θεού και να λατρεύω τον Θεό. Εξελεξάμην παραρρυπτίστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εν σκηνό μας είναι αμαρτωρών. Λέει, η μόνη επιλογή μου, εξελεξάμην, παραρρυπτίστε, να ευερυγμένος, πεταμένος, όχι όπως ερχόμαστε εμείς, και πεταμένος μες στο λαό, εν το οίκο του Θεού μάλλον, παρά σε σκηνώματα, σε σπίτια και εννοούσε το παλάτι. Δεν εννοούσε κάτι άλλο, το παλάτι του. Εκεί είναι σκήνωμα αμαρτωλό. Εδώ στην Εκκλησία είναι ναός Άγιος του Θεού. Λατρεύεται ο ίδιος ο Κύριος. Λοιπόν, κάνουμε εμείς πρωτοχρονιά με σύνθημα, διαλέξαμε να λατρεύουμε το Θεό όχι πουθενά αλλού στον οίκο του και τον αγαπάμε πιο πολύ και από το σπίτι μας, όπως λέει και ο Δαβίδ. Στο Άγιο Γέροντα, Άγιος είναι τώρα, Ιάκωβο Τσαλίκη, έκανε την επίσκεψή του ο έως τώρα ζων σιατής της Παύλος, ο οποίος τακτικότατα ανέβαινε και τον επισκεπτότανε, γιατί σε έναν Άγιο αποδεδειγμένο παίρνεις σίγουρα δύναμη και πορεύεσαι τη ζωή σου. Όπως και στην Εκκλησία πορευόμενοι, σίγουρα παίρνουμε δύναμη και πορευόμαστε στη ζωή μας. Πουθενά, μα πουθενά αλλού. Μάθαινα, λέγει, στην πράξη, όχι στη θεωρία, αυτό που πιστεύουμε. Λέγει, θησαυρός που υπάρχει στο στράκυλο, σκεύος είναι αυτό που θα πω. Να το έχουμε στο μυαλό μας, από εκεί ξεκίνησα και μέσα σε αυτό το σκεύος, ό,τι ακούμε, υπήρξε και υπάρχει και θα υπάρχει στους Αγίους όλων των εποχών. Δεν έχουν εκλείψει έως τώρα και δεν θα εκλείψουν ποτέ οι Άγιοι από την Εκκλησία μας. Και επειδή υπάρχουν Άγιοι, αναπνέουμε τώρα εμείς. Αν δεν υπήρχαν οι Άγιοι, θα είχε κλείσει η αυλαία, θα είχε τελειώσει και ο κόσμος όλος. Ή δεν είναι έτσι? Έτσι. Θα είχε τελειώσει όλος ο κόσμος. Μην κοιτάτε που εγώ δεν είμαι Άγιος να έχω αυτή τη χάρη ώστε να δυναμώνετε μαζί μου κι εσείς. Οι Άγιοι έχουν τη δύναμη στην πράξη να ενισχύουν και να δυναμώνουν εκείνο που πλησιάζει. Τον πλησίασα. Μία από τις φορές, πρακτικά πράγματα θα πούμε, να καταλάβουμε ποια είναι αυτά που πρέπει να έχουμε. Γιατί αυτά είναι ο θησαυρός του ανθρώπου και δεν είναι κάτι άλλο. Τον πλησίαζα λοιπόν. Μία από τις φορές, όχι, δύο τις φορές που τον επισκέφθηκα, μου λέει, πάρε εκείνα τα χρήματα να τα πας σε αυτή την οικογένεια κάτω που έχει παιδάκια. Τα πήρα τα χρήματα. Θα πάω στην οικογένεια. Τελείωσε αυτή την περίπτωση. Ανεβαίνω μετά από μια εβδομάδα περίπου
δεν θυμάμαι ακριβώς, αν είναι εβδομάδα, αν είναι τρεις, αν είναι δέκα ημέρες. Και μου επαναλαμβάνει, πάρε και τα χρήματα, πας στην ίδια οικογένεια. Τα πήρα και τα πήγα. Και μια άλλη φορά, μετά από λίγες μέρες πάλι, ήταν Χριστούγεννα, λένε Χριστούγεννα, πάρε τώρα αυτά, λέει, τα 10 χιλιάρικα, τότε εποχή, τότε παλαιά, να τα πας στην ίδια οικογένεια, στην οικογένεια αυτή, μαγειρότα μου δώσατε και πήγα τις φράλες. Βρε παιδί μου, εγώ 10 μου δίνει, 10 δίνω, 10 δίνω, 50 μου στέλνει ο Θεός. Να λοιπόν χτυπάει την πόρτα, λέει, ένας κύριος και εγχειρίζει, βάζει το χέρι του μακαριστού Αγίου Ιακώβου ένα φάκελο και έφυγε. Για πρώτη φορά έκανε αυτό μπροστά μου που έκανε, λέει. Ανοίγει το φάκελο και βλέπει 50 χιλιάρια. Βλέπεις τι σου είπα, 10 έδωσα, 50 μου έστειλε ο Θεός. Μόνο με πειράματα τέτοια καταλαβαίνει κανείς τη χριστιανική ζωή. Μόνο με πειράματα τέτοια. Αν δεν κάνεις το πείραμα, ας το πούμε πείραμα, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβεις τι είναι ο Χριστός, αν δεν τον ζήσεις στην πράξη. Ο άλλος λέει πάλι, για να δούμε πώς αυτή είναι η δύναμη της ελεημοσύνης. Τη δύναμη της προσευχής, λέει, πάω Πάσχα ο νεόφυτος Μόρφου, επίσκοπος στην Κύπρο, 55 ετών, όπως λέει ότι είναι τώρα εκείνος, 20 το γνώρισε, 55 είναι τώρα, τον Άγιο Ιάκωβο. Λοιπόν, ήμουνα 20 ετών, λέει. Και πήγα το Πάσχα, τον είχα γνωρίσει, να μείνω τη Μεγάλη Εβδομάδα και να βοηθήσω κι εγώ, λέει, να ψάλω. Αρρώστησα. Και γιατί έβγαλα ένα σπυρί, λέει, εμείς, λέει, στην Κύπρο το λέμε γιωματά. Το λέμε εμείς, πώς το λέμε, πες εδώ. Έχει το δικό μας πείο μέσα, πώς το λέμε. Το λέμε στην Κρήτη. Καλόγερο. Καλόγερο το λέμε μέσα. Στην Κρήτη το λέμε αλλιώς. Ναι, εκεί το λέμε γιωματά, λέει. Δεν μπορούσα να περπατήσω. Λέει, έλα εδώ, έλα εδώ, με είδε που κούτσανα και μου λέει, τι έχεις. Να, λέει, έχω βγάλει εδώ ένα σπυρί, λέει. Και εγώ, λέει, ήμουν και λίγο θρασής, ήρθα εδώ να σας βοηθήσω και αρρώστησα, του είπα. Του Αγίου, του Μίσα, λέει, με δράσος. Λέει, έλα εδώ, έλα εδώ. Κάτσε δίπλα να προσευχηθούμε, λέει. Άμα βάλετε δει στο πλάπλα θα μείνετε τόσο όμορφο, λέει. Γερό, στον Άγιο Γιάννη το Ρώσο. Τέτοια στενότητα φιλίας, πες το, ένωση είχαν, χαίρο. Άγιο Δαβίδ. Όχι Δαβίδ, Δαβίδ το λέει, Άγιο Δαβίδ, χαίρο. Εδώ ήρθε το παιδί να μας βοηθήσει και αρρώστησε. Εδώ έρχονται για να γίνουν καλά, όχι να αρρωστήσουν. Ή θα μου το κάνεις καλά, ή δεν σου ανάβω ούτε χέρι ούτε σε δημιάζω. Εκεί, αδελφέ μου, άλλα είναι τα μονοπάτια. Άλλη είναι, άλλος είναι ο σύνδεσμος. Είναι επικοινωνία μόνιμη και αιώνιη. Εκεί πια είναι Άγιος ένας, Άγιος και ο άλλος. Δεν μετριέται. Δεν μετριέται. Πώς θα το κάνω και το πράγμα. Και συνεχίζει ο ίδιος Άγιος. Ήρθε η ώρα να φάω, ο νεόφυτος. Ήρθε η ώρα, λέει, φάμε ένα μεσημέρι και χειμώνας ήταν και έβρεχε καταρακτοδός. Μου λέει ο δεύτερος, γιατί πρώτος ήταν ο Άγιος Ιάκωβος, ο δεύτερος, πήγε να φωνάξει στον γέροντα να έρθει να φάμε στην τράπεζα. Γύρισα όλα, λέει, τα δωμάτια, τα πάντα, όπου είναι, δεν το βρήκα πουθενά. Και τον βλέπω, λέει, καταρακτοδός έβρεχε. Τον βλέπω πως περπατούσε στα νύχια μπροστά, τουκ τουκ, και ερχότανε. Λέω, Γιώργα, πού ήσουν, α?
ψάχνω να σε βρω να φάμε. Λέει, στον Όσιο είχα πάει. Δαβίδ, στη σπηλιά του. Καλά, γέροντα, πώς πήγατε? Πνευματικό το τρόπο. Ούτε βρεμένος σταγόνα επάνω του, λέει. Ούτε βρεμένος σταγόνα επάνω. Πνευματικό το τρόπο. Αδελφοί μου, θα μου πείτε για θέμα πρωτοχρονιάς. Ναι, γιατί έχουμε ανάγκη από δύναμη και τη δύναμη την παίρνουμε από τους Αγίους, όχι από πουθενά άλλο. Του Κώστα του Αδάμ τη Σοφία, από την πράξη των Αγίων. Η πράξη των Αγίων εκεί που μας μαθαίνει να περπατάμε στη ζωή. Τον είδα, λέει, να περπατάει. Ο άλλος πάλι, όμοιο το έχω ξαναπεί άλλη φορά, ο Σιατής ο Παύλος, ανεβήκαμε με αυτοκίνητο, λέει, στον Όσιο Δαβίδ. Και μας χαλάτε αυτοκίνητο με τα πόδια 10 λεπτά πριν φτάσουμε στο μοναστήρι. Δεν μπορούσαμε να το φτιάξουμε, να σου το βλέπουμε καβάλα στο άλογο τον Άγιο Σημερινό Ιάκωβο Τσαλίκη. Κρατούσε τα Άγια στο χέρι, γέροντα, πού πας? Πάω εδώ παρακάτω να κυνηγήσω έναν χωριανό, πιθανώς να ήταν και τιμωθάνατος. Προχώρησαμε, μπήκαμε στην εκκλησία μέσα. Ζώντες άνθρωποι τα αναφέρουν, όταν αυτοί που ζήσανε στενά, πολύ στενά κοντά του. Και δεν ξεκολλήσανε. Και ούτε έχουν ξεκολλήσει μέχρι τώρα που μιλάνε για αυτόν. Λοιπόν, προχωράμε, μπαίνουμε στην εκκλησία, ανάβουμε το κερί μας και πάμε να προσκυνήσουμε στο τέμπλο τον Όσιο Δαβίδ. Ανοίγει η ωραία πύλη, δεξιά της ωραίας πύλης, η πύλη. Τάκ, και βλέπουμε το γέροντα, που μόλις προηγουμένως είχε πάρει να ανακοινωνήσει. Γέροντα, εσείς δεν πήγατε τώρα κάτω να κοινωνήσετε? Ναι. Λέει, πήγατε και κοινωνήσετε? Ναι, και πήγα και κοινωνήσα. Και γυρίσατε? Ναι, γυρίσατε. Καλά, πώς πήγατε, γέροντα? Πνευματικό το τρόπο. Πνευματικό το τρόπο. Σύγχρονοι μας Άγιοι. Σύγχρονοι μας Άγιοι. Δια ο Θεός μας τους έδωσε τους Αγίους φώτα που δείχνουν το δρόμο για να περπατήσουμε, φώτα το δρόμο που βαδίζουμε για να μην πέσουμε και σκοτωθούμε και χάσουμε την ψυχή μας. Είναι πρώτο φως ο Κύριος, μετά τον Κύριο, δεύτερο είναι η Παναγία, οι Απόστολοι και οι Άγιοι στη συνέχεια. Και οι Άγιοι στη συνέχεια. Είναι φώτα, πολυέλεοι, πνευματικοί, που φωτίζουν εμάς εδώ στον κόσμο. Να ξέρουμε ένα πράγμα. Ότι δεν γίνεται αυτό στον κόσμο που ζούμε, αυτό που θέλουν οι άνθρωποι, αυτό είναι αποδεδειγμένο στους αιώνας των αιώνων. Όσο και αν φαίνονται παντοδύναμοι οι άνθρωποι, όσο και αν φαίνονται παντοδύναμοι οι άνθρωποι και λένε ότι κυβερνά με τον κόσμο, όχι. Κατά παραχώρηση κυβερνάμε. Επιτρέπει ο Κύριος και κυβερνάμε. Και αν είναι σκάρτη, γιατί είμαστε σκάρτη, σε ένα ποσοστό μεγάλο και εμείς. Είμαστε σκάρτη σε ένα ποσοστό μεγάλο και εμείς. Αλλά ό,τι γίνεται από αυτούς, κακό, ζαβό, ανάποδο, εις βάρος μας, όπως λέγει ο Παΐσιος, γίνεται για να ξύσουμε λίγο την πλάτη, να φύγει από πίσω ο γεωματάς που υπάρχει. Όπως λέει ο Άγιος, ο Δεσπότης της Κύπρου, ο γεωματάς από αμαρτίες, από κακά που έχουμε εμείς πράξει προσωπικά. Έχουμε και εμείς ανάλογα με τη δύναμή μας, επειδή δεν είμαστε αξιωματούχοι επί της γης, να κυβερνάμε κόσμο, ένα ποσοστό μεγάλο της ευθύνης από εκείνο που βαράνε αυτοί και μας κυβερνάνε. Γι' αυτό φωνάζει ο Απόστολος Παύλος
φωνάζει και λέει, δίπλα του είχε τον Έρωνα, η φυλακή κλεισμένος πρόκειται να εκτελεστεί μετά από λίγο μικρό χρονικό διάστημα, να του πάρουν το κεφάλι οι στρατιώτες του Νέρωνα, του Νέρωνα που έκαψε τη Ρώμη, και είπε ότι την κάψανε οι χριστιανοί για να κάνει το διαγμό, μεγάλο διαγμό εις βάρος των χριστιανών. Γι' αυτό λοιπόν το μεγάλο, ας πω, με συγχωρέσει ο Θεός, κακοποιώ και φωνιά των χριστιανών, προσεύχεστε για τις εξουσίες, γράφει ο Απόστολος Παύλος, για τον Άρχοντα. Γι' αυτό και σε μας λέει, μη μολεύει τους Άρχοντες. Δεν είναι για να κολακεύσει τους Άρχοντες. Κάθε άλλο. Δεν έχει τέτοιο πνεύμα κολακία η Εκκλησία. Γιατί λένε αυτοί που δεν γνωρίζουν, ότι βλέπεις η Εκκλησία κολακεύει, αλλά δεν κολακεύει. Προσεύχεται για να διορθωθούν, να σωθούν και αυτοί. Αυτό είναι το πνεύμα της Εκκλησίας. Πού θα πάει λοιπόν το πνεύμα της Εκκλησίας που φωνάζει αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Δεν πρέπει να προσευχηθείς για αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι. Πρέπει να προσευχηθείς, όποιος και αν είναι αυτός. Πρέπει να λέμε, Κύριε, φώτισε τον, Κύριε, σώσ' τον. Από εκεί πέρα, τι θα κάνει εκείνος προσωπικά, είναι άλλη δουλειά. Εκείνος φέρνει την προσωπική ευθύνη για τα δικά του αμαρτήματα και εγώ για τα δικά μου αμαρτήματα. Καθένας κουβαλάει στην πλάτη του το δικό του σάκο. Πώς το κάνουμε. Προσευχόμαστε λοιπόν για τους πάντας. Άλλο πράγμα του εδώ πέρα. Οι Άγιοι σε μόνιμη βάση έχουν την προσευχή. Μόνιμη. Και που κοιμώνται, λέει, χτυπάει η καρδιά τους το βηματισμό εκείνο που τους έχει μάθει η ευχή. Κοιμώνται και το λένε οι ίδιοι. Οι Άγιοι που έχουν φύγει, λέει, η καρδιά φωνάζει Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, όπως κοιμώνται μισή ώρα, τρεις ώρες τη νύχτα. Και το πρωί-πρωί Κύριος Ιάκη, νύχτα την έχω στην προσευχή. Έχουνε μέσα τους, στην καρδιά τους, το θησαυρό στο στράκινο εκείνο σκεύος. Και αυτό και λέει ο Δαβίδ, ο άνθρωπος. Έχει τη καρδιά βαθιά. Δεν μπορεί να τη μελετήσει ο άλλος την καρδιά του άλλου. Μπορεί να σου παρουσιάζεται με πράξεις που να φαίνεται ευτελής, αλλά έχει καρδιά γέμια και δεν καταλαβαίνεις. Να κρύβεται ο άνθρωπος. Είναι το καλό του. Άρα λοιπόν, λέω, επαναλαμβάνω, αν ο Δαβίδ έλεγε ότι διάλεξα την εκκλησία, το ναό του Θεού, παραπάνω από όλα τα οικήματα του κόσμου και εκεί πηγαίνω και, και μιλάω με τον Κύριο, δεν είναι δικό του προσόν αυτό. Ώστε όπως λέει, κάπου αλλού λέει, ο Θεός μου, προσέχετε, βάζει ένα μου. Τι έγινε εγωιστής και λέει, Θεός μου, οι άλλοι δεν τον έχουν Θεό. Όχι. Για να δείξει το ποσοστό της ενώσεως που είχε με τον Κύριο. Πόσο ενωμένος ήταν. Όχι, δεν ήταν Θεός του μόνο. Αλλού λέει, ο Θεός ημών, λέει αλλού. Είναι Θεός του καθενός μας και Θεός όλων μας. Ο ναός είναι του καθενός μας και όλων των ανθρώπων. Εδώ μπαίνουμε και αγιαζόμαστε. Ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά μπορεί να είναι και άμεσα κοντός που πορευόμαστε. Μπορεί να είναι άμεσα κοντός, αλλά να φαίνεται πολύ μακρύς. Γιατί εκεί μπαίνουν από εκεί και πέρα τα συμβάντα της ζωής που δημιουργούν το αίσθημα ότι είναι μακρύς ή είναι κοντός ο δρόμος. Έτσι δεν είναι. Ένας είναι στο κρεβάτι, πονάει πολύ, έχει καιρό που πονάει, ζητάει να απαλλαγεί από την ασθένεια και ο λίγος χρόνος που μπορεί να ζήσει του φαίνεται μήκιστος, μακρύτατος. Ο άλλος περνάει τη ζωή του ανάμελος και πότε γέρασα, δεν το κατάλαβα καθόλου πότε γέρασα. Αυτή είναι η διαφορά η μεγάλη. Άμα δεν έχεις συμβάντα που να σου τρίβεται, να σου τρίβονται οι ρόζοι, ώστε να ισιώνει το ξύλο όπως το ισιώνει η πλάνη και το κάνει ίσιο, δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει η ζωή. Πεινάς, δεν σου περνάει η ώρα. Πονάς, δεν σου περνάει ο χρόνος.
που θα βρω να φάω, ή πώς θα γίνω καλά που δεν έχω χρήματα να γίνω καλά, και ο άλλος έχει τα σκοπίσει. Αυτός δεν καταλαβαίνει τη δώρα. Οι πατέρας το ξέρετε πολύ καλά. Είπα και επαναλαμβάνω, η χριστιανική ζωή είναι βίωμα, δεν είναι θεωρία. Δεν είναι ανάγνωση, δεν είναι λόγος όπως μιλάω τώρα εγώ. Που χρειάζεται αυτός ο λόγος, είναι αναγκαίος ο λόγος. Γιατί λέει, χωρίς τον κήρυκα, ο Απόστολος Παύλος, πόσο άλλος θα καταλάβει να πιστέψει. Και άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος είχε κάποιον κήρυκα που τον έμαθε. Είχε, το ξέρεις πολύ καλά. Τον Ανανία είχε. Όταν στον δρόμο που πήγαινε να συλλάβει τους χριστιανούς το πόδι μια φορά, το άσταψε και το τύφλωσε το φως και του είπε «Σαούλ, Σαούλ, ο κύριος από ψηλά, τι με διώκεις?» Του φωνάζει ο Παύλος, ο Απόστολος, «Ποιος είσαι Κύριε που σε διώκω?» «Εγώ είμαι ο Κύριος, λέει, που με διώξεις εσύ, ο Χριστός με άλλα λόγια. Πες μου τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, τι με δει ποιήν ή να σωθώ, πες μου», του λέει, «τι πρέπει να κάνω, Κύριε?» Άρα δεν ήξερε, γιατί πες μου τι πρέπει να κάνω, πες μου για να μάθω και να κάνω. Γι' αυτήν είναι η συνέντευξη. Και δεν του είπε «θα σταμάθω εγώ», που μπορούσε αυτομάτως να τα βάλει στο μυαλό. Αλίμονο αν δεν μπορούσε ο Κύριος. Υπάρχουν θεοδίδακτοι και διδαγμένοι από άλλους. Τον υπέβαλε στον κόπο να τα ακούσει από άνθρωπο. Ενώ μπορούσε και να τα βάλει στο μυαλό και του είπε «θα πας στον Ανανία». Εκείνος θα σε μάθει τι πρέπει να κάνεις. Είναι αναγκαίος και ο λόγος. Πώς δε ακούσωση, λέει σε ένα σημείο ο Απόστολος Παύλος, γιατί το έζησε, το έζησε και το λέει. Είχε το λόγο του Θεού μπροστά του, δεν του τα έμαθε. Θα πας αυτό να του λέει. Θα σου κάνει το μάθημα αυτός, ο Ανανίας, θα σε βαφτίσει και αφού σου κάνει μάθημα και σε βαφτίσει, θα κάνεις αυτό που θα σου πει. Και λέει, συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, πώς δε πιστεύσωση οι άνθρωποι μετά γενικά, πώς θα πιστεύσουν χωρίς κηρύσσοντος, χωρίς να υπάρχει ο κήρυκας. Άρα, μέσα στην Εκκλησία θα βρούμε και εκείνον, τον Ανανία, τον μεταγενέστερο. Δεν θα έχει το όνομα Ανανία, θα ασκεί το έργο του Ανανία να με μάθει τι πρέπει να πιστεύσω. Είναι αναγκαίο εκείνο το πράγμα. Και εγώ πρέπει να σκύψω το κεφάλι που έσκυψε ο Απόστολος Παύλος και να πω «Α, αυτό που έχει εκκλησία μας και ομιλεί είναι ο κήρυκας, έχει τη θέση του Παύλου που είχε κάποτε ο Απόστολος Παύλος, που εγώ δεν μπορώ να την έχω αυτή τη θέση. Άρα πρέπει να ταπεινωθώ να ακούσω. Χωρίς να ταπεινωθώ να ακούσω, δεν πρόκειται ποτέ να μάθω. Χωρίς καλή θέληση, χωρίς ταπείνωση δεν γίνεται να μάθω». Άρα λοιπόν είναι αναγκαίο πράγμα να αυτό που ακούω, αυτό που βλέπω, αυτό που προσπαθώ να ζήσω να είναι βίωμα και όχι θεωρία. Θεωρία όχι. Το θέμα μας είναι η είσοδος στο νέο έτος, αλλά με ένα πρόθυμα, με κάποιο όνομα μπροστά, ότι μας έχει δώσει ο Κύριος μέσα στα οστά κοινοσκεύος το θησαυρό που ονομάζεται ψυχή, η οποία ψυχή για να δει πρέπει να έχει επαφή και επικοινωνία με ό,τι έχει εδώ επί της γης εγκαθιδρύσει, φτιάξει ο Κύριος. Και αυτός ο χώρος δεν έχει γίνει επειδή οι άνθρωποι το σκέφτηκαν και τον έκαναν. Απ' αρχής που έγινε ο άνθρωπος, του έβαλε μέσα εδώ ο Θεός την επιθυμία της επικοινωνίας, να επικοινωνήσει. Όχι μόνος, αλλά και με άλλους. Γι' αυτό έχουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, του λέει θα φτιάξεις τη σκηνή του μαρτυρίου. Μία από αντίσκηλα που φύγανε από την Αίγυπτο για την Παλαιστίνη.
οι Εβραίοι και φτιάξανε. Θέλω λοιπόν να καταλάβουμε ότι δεν είναι ανθρώπινη επινόηση ό,τι ζούμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, αλλά είναι θεία και μόνο θεία αποκάλυψη. Ζούμε σε χώρο που έχει από ψηλά αποκαλυφθεί πώς πρέπει να γίνεται, τι πρέπει να γίνεται. Ζούμε και... Στο καλοφύγεις. Η ώρα σου καλή. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Τι ώρα μου, παιδιά. Τι μου είναι να πάσουμε πολύ. Τέτα παρά είπες. Φεύγουμε και εμείς λίγο. Συγγνώμη για την ενόχληση. Καθόλου. Καθόλου τίποτα. Συγγνώμη δεν έχουμε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Και επειδή αυτά τα αναστήματα που έως τώρα έχω επικαλεστεί είναι στο καλό που για πάση Παναγία μαζί, καλή και ευλογημένη χρονιά. Ναι, ναι, ναι. Επικαλεστήκαμε, είναι σύγχρονα αναστήματα. Θα είναι παράληψη να μην αναφέρω και να τελειώσω και τον, όπως το αναφέρουν ένας μεγαλύτερος Αγίος εποχή μας, ο Άγιος Πορφύριος. Ο Άγιος Πορφύριος. Πάλι θα αναφερθώ στον νεόφυτο, γιατί εκείνος όταν ήταν 18 ετών στην Ομική, πρώτα γνώρισε τον Άγιο Πορφύριο, αναφέρει. Πρώτα τον Άγιο Πορφύριο. Και επειδή του ζήτησε να ξεμολογηθεί στον Άγιο Πορφύριο, ο Άγιος Πορφύριος του λέει, όχι σε μένα, γιατί εσύ είσαι νευρικός, του λέει. Και εγώ νευρικός και δεν θα πάμε καλά, ακριβώς όπως θα ακούτε. Θα σε στείλω στον Ιάκωβο, πατέρα Ιάκωβο, γέροντα Ιάκωβο, Θεσσαλίκη, εκεί θα πας να ξεμολογηθείς. Και εκεί πήγε και ξεμολογήθηκε και τον είχε πνευματικό, τον Άγιο Ιάκωβο, τον Θεσσαλίκη. Βλέπετε, είμαι, ταπείνωσε αυτό, εγώ είμαι νευρικός. Και διάβαζα σε ένα βιβλίο το ορεινό που είχε δοθεί, ότι νεύρα ή νευρικός σημαίνει εγωισμό μέχρι τρίτο ουρανό. Δεν υπάρχει άλλη διάγνωση, ο Άγιος. Νεύρα ή νευρικός ή ευαίσθητος πολύ, γιατί είναι αυτά τα ίδια πράγματα. Είναι εγωισμός και τίποτα άλλο παραπάνω. Αυτός είναι ο βασιλιάς στα πάθη. Σε όλα τα ρατώματα αυτά τα κουμαντάρει ο εγωισμός. Δεν έχουν άλλη πηγή. Έπεσες, σου λέει οι γεροντάδες, οι σύγχρονοι που εξομολογούν, μου το λέει εμένα. Έπεσες, μου λέει, έχεις εγωισμό, μου λέει. Εκεί οφείλεται αυτό το πράγμα όλο. Πουθενά άλλο στον εγωισμό. Εγωισμό για μόνο εγωισμό. Λοιπόν του λέει, νευρικός εσύ, νευρικός κι εγώ, δεν θα τα βγάλουμε πέρα. Και με στέλνει, λέει, στο. Αλλά επειδή ο Άγιος Πορφύριος δεν τον απέπεμψε, ήξερε και τον έστειλε εκεί πέρα. Ήξερε πάρα πολύ καλά, άλλωστε τον ανεγνώριζε ανώτερό του, τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίγη. Παρόλο ότι, όπως λένε όλοι, τα πρωτεία στην Αγιοσύνη την είχε ο Άγιος Πορφύριος. Γιατί έβλεπε και τον ουρανό και τη γη, όπως βλέπουμε εμείς το πρόσωπο μας επέτρεψε. Τα πάντα. Δεν πήγαινες εκεί και να μην σου αποκάλυπτε το παρελθόν σου, το σπίτι σου, όλα τα πράγματα. Όλα. Τόσο με έχει το ιστορήσει. Όχι. Ήταν πολύ μεγάλος Άγιος. Αναφέρεται ότι, πάμε και τώρα σε θέμα παιδαγωγικό τώρα, γονεϊκό των γονέων. Ένα ζευγάρι πήγε στον Άγιο Πορφύριο και του κάνει παράπονα για το γιο. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και προφανώς του φώναζα, το έκανα και λοιπά, γιατί λέει, γυρίζει λέει και ασελγεί και ασωτεύει και δεν ακούει και τώρα θέλει να φύγει να πάει στο εξωτερικό λέει. Και λέει, τι να του κάνουμε για να μην φύγει, γιατί λέει,
άμα τον δέσετε, δεν θα σωθεί, του λέει. Άμα τον δέσετε, θα σωθεί, θα πάει στον παράδεισο. Δεν μιλήσανε γονείς. Θα πάτε σπίτι και όταν γυρίζει θα του λέτε καλώς το παιδί. Τι θες να πας, παιδί μου, μιλάτε ωραία και τα λέμε μετά. Πήγανε σπίτι, γύρισε το παιδί, του μιλάγανε καλά, φαίνεται ο Άγιος έκανε τη δουλειά του από εκεί. Τη δουλειά του από εκεί. Τις έβαλε να κάνουν προσευχή, αυτή έκανε και αυτός προσευχή. Οπότε, το παιδί άλλαξε πορεία στη ζωή και τα έφερε ο Θεός και ο Άγιος έτσι ώστε να πάει να τον γνωρίσει. Το παιδί μόνο του πήγε και γνώρισε τον Άγιο Πορφύριο. Αφού τον γνώρισε, γύρισε σπίτι και λέει, μαμά, σήμερα να πάτε και εσύ να γνωρίσετε ένα γέροντα που γνώρισε, λέει. Έτσι και έτσι και έτσι. Κατάλαβα λίγο εις αμέσως ότι ο Άγιος αυτός είναι εκείνος που έκανε όλη τη δουλειά και έγινε ο καλύτερος που υπάρχει. Μέσα στο μηχάνημα αυτό, ερανίσματα λέγονται αυτά που λέω για να καταλάβουμε ότι έχουμε δύναμη από τον Κύριο αν θέλουμε να ζήσουμε ψυχικά. Λέει, γράφει, όπως γράφει ο Βασιλάκης αυτά τα πράγματα, τη μιλή που παίρνει, γράφει, θαύματα στο Άγιον Όρος. Πιάνει ο ένας μοναχός ομιλία, κάνει στον κόσμο έξω και αναφέρει θαύματα στο Άγιον Όρος. Ένα παράδειγμα θα αναφέρω να καταλάβουμε, λέει, στη Μονή Σίμωνος Πέτρα, τώρα τελευταία, είχε τελειώσει το λάδι στα μπάρια και δεν είχαν σταγόνα λάδι. Ένας από τους μοναχούς, το μοναστήρι γνώριζε πολύ καλά ότι λάδι δεν υπάρχει. Κατέβηκε ένας μοναχός κάτω στα μπάρια και κάτι έκανε και είδε ότι έχει λάδι μέσα στο... Τα μπάρια ήταν γεμάτα. Εντελώς γεμάτα. Και όταν κάνα συζήτηση, δεν έχουμε λάδι να πάμε να πούμε, πετάει τη λίμνη, αφού είναι γεμάτα κατά λάδι, πώς θα πάμε με λάδι γεμάτα. Κατέβηκαν τα γεμάτα. Τα είχε γεμίσει η κυρία Θεοτόκος. Θεοτόκος. Ανέφερε και άλλα δυνατά θαύματα, τρία, ένα αυτό και άλλα δύο στη σειρά, δεν τα θυμάμαι, αλλά συνέχεια είπε, αυτά είναι θαύματα, αλλά μεγαλύτερο θαύμα από αυτό που θα ακούσετε δεν υπάρχει. Σαν και αυτό και άλλα υπάρχουν, αυτά είναι θαύματα που θα ακούσετε, σαν και αυτό που θα ακούσετε. Ήρθαν, λέει, τρεις νεαροί στο βατοπέδι. Τα μαλλιά, πες το, αναρχικά κομμένα, ήταν και οι τρεις, λέει, των εξαρχείων. Τους το είπαν, και οι τρεις των εξαρχείων. Που κέρα τα εξάρχεια που κάνουν το ένα και το άλλο. Να μείνουμε ένα βράδυ. Να μείνετε ένα βράδυ. Ρωτήσαμε τον γέροντα και είπε να μείνετε ένα βράδυ. Περνάει μια μέρα να μείνουμε κι άλλο ένα βράδυ. Να ρωτήσουμε τον γέροντα να μείνετε κι άλλο ένα βράδυ. Οι δύο, λέει, έφυγαν. Έμεινε ένας πίσω. Και λέει να μείνω στο μοναστήρι, μαζί σας λίγο, να ρωτήσουμε τον γέροντα. Λέει, να μείνει αφού κόψει τα μαλλιά του. Να τα κόψει τα μαλλιά που είχε τα και τέλο κάτω. Δεν τα κόβω, λέει, και έφυγε. Γιατί άμα θα κόψει τα μαλλιά μου, λέει. Κατάλαβε, στο πόσο καλόγερη. Δεν τα κόψει τα μαλλιά, έφυγε. Πέρασε ένα χρονικό διάστημα και είχαμε να πάμε σε ένα πανηγύρι, λέει, σε ένα μοναστήρι, όπως πάνε οι συμμετόχια ή οι μοναστήρια γυναικεία, αν υπάρχουν, τους καλούν να κάνουμε το πανηγύρι, αγρυπνία. Έγινε αγρυπνία και το πρωί, λέει, μας πλησιάζει ένας μοναχός και μας λέει, με θυμάστε εμένα, ρε. Εγώ είμαι αυτός με την κοτσίδα που έρθει εκεί πέρα, είμαι μοναχός εδώ. Αυτά είναι θαύματα, λέει. Πρώτου μεγέθους θαύματα. Αυτά τα καταλαβαίνει ο κόσμος, λέει. Πρώτου μεγέθους θαύματα.
Τα άκουγα από πρώτη πηγή. Τα αφηγούνται ωραία αυτοί οι άνθρωποι. Mm. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί μου χάρη Θεού επάνω τους, τα άκουγα και λέω, Χριστέ μου, βοηθάει το μηχάνημα. Αυτό το μηχάνημα βοηθάει. Είναι Άγιο σε Άγια περίπτωση. Ναι, πέρα για πέρα. Βλέπεις τον Άγιο να περπατάει, βλέπεις να μιλάει, να κάνει. Ναι, έχουν και τους Αγίους, τους δύο, Σαλίκη και Λιόνολο, και τον Παΐσιο τον έχουν, που περπατάει, και τον Άγιο δεν τον έχουν πέρα περπατάει, το Παφύριο. Περπατάει και μιλάει, στους ζωντανούς. Αυτοί που πηγαίναν με τα μηχανήματα, πέρανε. Όλοι δεν πέρανε. Είχε πάει ο Τάκης και βγάλει σε όλο το όρος φωτογραφία και τον πήρε τελικά ο αδερφός μου. Πήγε να τον πάρει φωτογραφία κρυφά. Ο γέροντας δεν μίλησε, ο γέροντας, ο Παΐσιος. Και δεν τρέχανε να τους βγάλει όλες χαμένες. Όλες χαμένες. Ούτε και δικές του. Τίποτα απολύτως. Καταλάβατε. Όπου καταλαβαίνω αυτοί, έτσι είναι. Ναι. Φάγαμε κατά έναν τρόπο πνευματική τροφή. Μιλήσαμε περί Αγίων και περί του θησαυρού της ψυχής μας, που είναι οι Άγιοι και ο Χριστός. Αυτός που κάνει τους Άγιους. Εύχομαι και εμάς, με την νέα χρονιά, να μας δώσει δύναμη, να πορευτούμε πνευματικά και Άγια. Αμήν. Τελειώσαμε, αγαπητέ. Και βάζουμε το θέμα. Ο θησαυρός της καρδιάς μας. Έτσι. Καλή πρωτοχρονιά τώρα. Έτσι. Τελειώσαμε. Προσευχή. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άγιος ο Θεός, Καλή χρονιά και ευλογημένη.